η ναζιστική Γερμανία ισοπαίδωσε την Κάνδανο. Δεν θα επιτρέψουμε η δημοκρατική Γερμανία να ισοπεδώσει τη μνήμη και να ενταφιάσει τη δικαιοσύνη. 83 χρόνια μετά τη σύνθλιψη της Κάνδανο από τους Ναζί, ένας Γερμανός πρόεδρος αποφασίζει να επισκεφθεί την περιοχή σε μια ιστορική στιγμή τόσο για την Ελλάδα όσο και για την ίδια τη Γερμανία. Το γερμανικό κράτος αναζητεί μια συμβολική χειρονομία που θα ηρεμήσει τα πνεύματα στην Ελλάδα, ενδεχομένως κάποιους κιόλας να τους ξεγελάσει. 3-24 ώρα μετά τον εορτασμό της Εθνικής Επετείου της 28ης Οκτωβρίου, ο Ομοσπονδιακός Πρόεδρος της Γερμανίας, Φρανκ Βάλτερ Στάιερμαϊερ, θα επισκεφτεί την Κάνδανο, το μέρος που αποτέλεσε τόπο μαρτυρίου για δεκάδες κριτικούς και που παραμένει η μοναδική περίπτωση εγκλήματος πολέμου, όπου ο κατακτητής αφενός αναγνωρίζει το εγκλήμά του και αφετέρου με μια επιγραφή μνημείου αλαζονίας και κινησμού το προπαγανδίζει προς γνώση και συμμόρφωση των υπολείπων. Δεν έχουμε κάποια στοιχεία που να δείχνουν ότι ο Γερμανός πρόεδρος στην Κάνδανο έρχεται για να εγκαινιάσει την αλλαγή στάσης της Γερμανίας. Αντίθετα, όλα δείχνουν ότι το γερμανικό κράτος επιμένει στην αδιάλαχτη στάση του. Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, ο Γερμανός πρόεδρος θα βρεθεί επί τριημέρου στην Ελλάδα, με την Κάνδανο να είναι ο τελευταίος σταθμός της επίσκεψής του, σε ένα ταξίδι που στο επικεντρό του θα έχει τις ελληνογερμανικές σχέσεις. Έχει την ιστορική ευκαιρία να αναγνωρίσει, να αναλάβει η Γερμανία την ιστορική της ευθύνη για τα εγκλήματα του Τρίτου Ράιχ, καθώς η Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας αποτελεί τον καθολικό διάδοχο του Τρίτου Ράιχ. Το Εθνικό Συμβούλιο Διεκδίκησης των Οφειλών της Γερμανίας πάντως σημειώνει εμφατικά πως η επίσκεψη αυτή, πέρα από συμβολική, μπορεί να γίνει και ουσιαστική, αρκεί ο Γερμανός πρόεδρος να προχωρήσει σε έμπρακτες αποδείξεις τιμής της ιστορικής μνήμης της γερμανικής κατοχής και των εγκλημάτων της Βέρμαχτ στην Ελλάδα. Μια χειρονομία καλής θέλησης που είναι να καλέσει τη γερμανική κυβέρνηση να σταματήσει αμέσως, να κλείσει τα περιβόητα γερμανικά ιδρύματα τύπου Ταμείο για το Μέλλον, Ελληνογερμανικό Ίδρυμα Νεολαίας, εκπαιδευτικά προγράμματα και άλλες πρωτοβουλίες που ως μόνο σκοπό έχουν την αναθεώρηση της ιστορίας, την εξαγορά συνειδήσεων. Ήταν 3 του Ιούνιου του 1941, όταν η Κάνδανος καταστράφηκε από τους Ναζί, γιατί τόλμησε να αντισταθεί μαζί με όλους τους Ελληνιώτες στο Τρίτο Ράιχ. Οι Ναζί την ισοπαίδωσαν. Εκτέλεσαν ανθρώπους, σκότωσαν ζώα, έκαψαν τα πάντα στο περασμά τους και άφησαν πίσω τους πινακίδες, αποδείξεις φρίκης και ντοκουμέντα λαζονίας. Για την κτηνώδη δολοφονία Γερμανών αλεξιπτωτιστών, αλπινιστών και του μηχανικού από άνδρας, γυναίκας και παιδιά και παπάδες μαζί. Και διότι ετόλμησαν να αντισταθούν κατά του Μεγάλου Ράιχ. Κατεστράφει την 3 έκτου 1941 η Κάνδανος εκ θεμελίων για να μην επαναοικοδομηθεί πλέον ποτέ, έγραφε η πρώτη πινακίδα που τοποθετήθηκε στην είσοδο της Κανδάνου. Μόνο που η Κάνδανος ξαναχτίστηκε και ίσως τώρα είναι η ώρα και να δικαιωθεί.